την υποψήφια ευρωβουλευτή με το κόμμα Νίκη, την κυρία Ζωή Τσαρούχα. Καλό βράδυ, κυρία Τσαρούχα. Καλησπέρα, καλό βράδυ και σε εσάς, κύριε Σταματόπουλε, και σε όλους τους ακροατές μας. Να είστε καλά. Λοιπόν, δεν έμεινε πολύ που λένε, έτσι, Κυριακή κοντή γιορτή, λέει ο λαός, και ισχύει και στη δικιά μας περίπτωση, καθώς έχουμε τις εκλογές τώρα την Κυριακή, όπου οι Έλληνες πολίτες, οι Έλληνες ψηφοφόροι, όλοι όσοι έχουν το δικαίωμα ψήφου, θα κληθούν να εκλέξουν τους ευρωβουλευτές που θέλουν να τους εκπροσωπήσουν για τα επόμενα 5 χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και κυρία Τσαρούχα, θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε, εσείς είστε στο κόμμα Νίκη, για ποιο λόγο να επιλέξουν το συγκεκριμένο κόμμα, ενώ υπάρχουν πάρα πολλά κόμματα τα οποία κάνουν το ίδιο, δηλαδή ζητούν την ψήφο του ελληνικού λαού. Τώρα είπατε λίγο τη μαγική φράση πιο πριν, θα κληθούν οι Έλληνες πολίτες, θα κληθούν να ψηφίσουν και θα πάνε να ψηφίσουν. Νομίζω ότι το πρόβλημα των φετινών εκλογών, ευρωεκλογών, είναι ότι δυστυχώς περιμένουμε να υπάρξει μεγάλη αποχή, γιατί τα μεγάλα κόμματα στοχεύουν σε αυτό. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι εξαιτίας του εκλογικού νόμου που υπάρχει, η αποχή πηγαίνει ως πριν στο πρώτο κόμμα. Ναι, αλλά τα αποτελέσματα βγαίνουν με βάση αυτούς που ψήφισαν. Αυτοί που ψήφισαν βγάζουν το πρώτο κόμμα και τα υπόλοιπα, όχι ναι, αυτοί που δεν ψήφισαν. Ναι, αλλά το ποσοστό του αυξάνεται ανάλογα με αυτούς που δεν ψήφισαν. Όπως ακόμη, ας πούμε, και με τους πεθαμένους. Υπάρχουν, γι' αυτό δεν βγάζουν από τους εκλογικούς καταλόγους του νεκρούς, γιατί πρώτα ήταν αποχή. Δεν έχει καθαρίσει, δεν έχει γίνει καθάριση στους εκλογικούς καταλόγους. Άρα λοιπόν, όπως και τα ποσοστά που είχαμε στις προηγούμενες εκλογές, δεν είναι τα πραγματικά ποσοστά. Λέει το 41% για το οποίο επέρεται ο Πρωθυπουργός μας, ο κύριος Μητσοτάκης, δεν είναι το ποσοστό αυτών που τον ψήφισαν. Είναι ένα προσαυξημένο ποσοστό αυτούς που δεν ψήφισαν, συν κάποια μπόνους που πήρε αυτά που του δίνει ο εκλογικός νόμος. Άρα λοιπόν είναι επιτακτική ανάγκη να πάμε και να ψηφίσουμε. Πρώτα αυτό. Να πάμε και να ψηφίσουμε. Να σκεφτούμε ότι κάποιοι κάποτε δώσανε το αίμα τους γι' αυτό, για να μπορούμε εμείς να ψηφίζουμε. Άντρες και γυναίκες. Λοιπόν, εμείς τώρα αυτό δεν μπορούμε να το πετάξουμε στα σκουπίδια. Είναι ένα δικαίωμά μας. Μετά δεν μπορούμε να βγαίνουμε και να λέμε ότι ο τάδε δεν μας αρέσει, ότι ο άλλος γιατί έτσι, γιατί αλλιώς. Ωστόσο όμως και ο κόσμος έχει τα δίκια του από μια άποψη, γιατί έχει κουραστεί να ακούει υποσχέσεις που να μην γίνονται πραγματικότητα, να ακούει μια ξύλινη πολιτική γλώσσα από τους πολιτικούς, και πλέον δεν έχει εμπιστοσύνη. Από την άλλη δεν δείχνει εμπιστοσύνη, δηλαδή, στους πολιτικούς και στις πολιτικές. Έχει απαξιωθεί λίγο η πολιτική, αυτό είναι αλήθεια. Δυστυχώς, ναι, έχει απαξιωθεί η πολιτική, και νομίζω ότι σε αυτό ευθύνονται και οι πολιτικοί με όμικρον γιώτα. Ναι, βέβαια, αυτό ξεκίνησε λοιπόν τότε την εποχή της χρεοκοπίας, το 2010, και μετά υπήρχε μια μεγάλη απαξίωση. Τώρα βεβαίως έχουν λίγο διορθωθεί τα δημοσιονομικά, αν και, κυρία Τσαρούχα, πρώτο θέμα συζήτηση αυτής της ευρωεκλογής ήταν η ακρίβεια. Ακριβώς, ναι. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός το θυμήθηκε τελευταίες μέρες πριν τις εκλογές, για την ακρίβεια. Γιατί μέχρι τώρα μας έλεγε ότι όλα πάνε καλά. Και μάλιστα τελευταίες μέρες έστειλε έγγραφο στην κυρία Φόντερ Λάιεν. Την κυρία Φόντερ Λάιεν, την οποία μαζί με τον σύζυγό της τους είχε φιλοξενήσει στα Χανιά, στο σπίτι του το καλοκαίρι, και έχει μαζί της μιλάει στο τηλέφωνο. Δηλαδή έχει πάρα πολύ φιλική σχέση μαζί της. Ωστόσο, σε αυτό το θέμα πήγε πολύ τυπικά και γραφειοκρατικά. Οι άνθρωποι αυτοί όμως δεν είναι μέσα από εμάς, δεν είναι μέσα από τον κόσμο, δεν είναι μέσα από το λαό. Απόδειξη αυτού ήταν και κάτι τιμές που έδωσε η φέτα που έγινε και viral αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να έχουν γεννηθεί εδώ, αλλά δεν ξέρω, δεν μεγάλωσαν εδώ, δεν σπούδασαν εδώ, δεν παντρεύτηκαν εδώ, δεν τη γνωρίζουν την Ελλάδα, δεν γνωρίζουν τον Έλληνα. Εμείς είμαστε μέσα από το λαό. Είμαστε άνθρωποι απλοί,
σαν τον κάθε απλό πολίτη και κάποια κάθε απλή πολίτησα. Ζούμε στη χώρα αυτή, καταλαβαίνουμε τα προβλήματα του καθενός και της καθεμιάς και αυτά ακριβώς θέλουμε να μεταφέρουμε στην Ευρώπη. Διακύβευμά μας είναι ακριβώς ο άνθρωπος, ο καθημερινός άνθρωπος με τα προβλήματά του, με την καθημερινότητά του. Ζητάμε να μπούμε στην Ευρώπη και να διεκδικήσουμε πολιτικές αλλά και ελεγκτικούς μηχανισμούς πολύ πιο αυστηρούς, γιατί χρήματα υπάρχουν και δίνει χρήματα η Ευρώπη. Πού πάνε όμως τα χρήματα αυτά? Το είδαμε με τα χρήματα, τα 2,5 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία πήγανε στις τηλεπικοινωνίες και στα κανάλια. Θα δείτε και δεν υπήρχε πουθενά αλλού πρόβλημα. Άρα, για να το διευκρινίσουμε αυτό, εσείς λέτε, το κόμμα Νίκη και εσείς, ότι ναι, η Ελλάδα έχει η προοπτική της και το μέλλον είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ακούτε δηλαδή τις ειρήνες που λένε κάποιοι να βγούμε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός ευρώ κτλ. Η Ελλάδα αποτελεί μέρος της Ευρώπης. Και η Ελλάδα δεν γίνεται χωρίς την Ευρώπη και η Ευρώπη δεν γίνεται χωρίς την Ελλάδα. Γιατί και η Ευρώπη για να δημιουργηθεί βασίστηκε πάνω σε τρεις πυλώνες, σε τρεις άξονες. Στον ελληνικό πολιτισμό, στον χριστιανισμό και στο ρωμαϊκό δίκαιο. Δίκαιο ευρωπαϊκός πολιτισμός βασίστηκε πάνω στον ελληνικό πολιτισμό. Δεν μπορεί λοιπόν η Ευρώπη να είναι χωρίς την Ελλάδα, αλλά και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που έχουμε μπει μέσα στην Ευρώπη και μετά, πορευόμαστε και προσπαθούμε. Δεν είναι κακό να είμαστε στην Ευρώπη, θα πρέπει αυτό να το εκμεταλλευτούμε θετικά και όχι να το βλέπουμε σαν κάτι αρνητικό. Εμείς οραματιζόμαστε και δημιουργούμε μια Ευρώπη που να είναι πιο φιλική στον πολίτη, για ισότητα, για δικαιοσύνη. Υποστηρίζουμε τον πρωτογενή τομέα, που στη χώρα μας θα έπρεπε αλλά δεν εκμεταλλεύεται τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα. Και είναι χρέος μας να ακουστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η ελληνική και χριστιανική φωνή του καθενός, του αγρότη, του επαγγελματία, του μελισσοκόμου, του αλιέα, αλλά και η διεκδικήση κάθε Έλληνα από οποιοδήποτε μέρος της γης, με τις αρχές φυσικά και τις αξίες της ορθόδοξης παράδοσής μας. Και ξέρετε, αυτή τη φωνή θέλουμε να μεταφέρουμε στην Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν η νίκη. Γιατί η νίκη αρθρώνει έναν άλλο πολιτικό λόγο, είναι μια άλλη φωνή, θα είναι η φωνή του Έλληνα στην Ευρώπη. Και να ξέρετε ότι εμείς δεν είμαστε ούτε γόνοι πολιτικών, ούτε μπορεί να μην είμαστε πολιτικοί επαγγελματίες, αλλά δεν έχουμε ερασιτεχνισμό. Θέλουμε να πάμε και να, στην Ευρώπη και όχι να εμπλακούμε στα λόμπι του Στρασβούργου ή στα, σε άλλες κοινότητες. Εμάς μας ενδιαφέρει να πάμε και να δουλέψουμε. Και αυτό θα το δει ο Έλληνας πολίτης. Μέχρι τώρα, συγγνώμη, δεν ακούγαμε κάτι για τους ευρωβουλευτές. Μόνο τα σκάνδαλά τους μαθαίναμε. Δεν μαθαίναμε κάτι. Ήταν εκεί, πηγαίναν στις συνεδριάσεις, μιλούσανε, τι λέγανε, τι διεκδικούσανε. Κάποιες φορές μάλιστα ενώ θα έπρεπε να πάνε, το είδαμε αυτό, πριν από λίγες μέρες γιορτάς, τιμήσαμε το ποντιακό ελληνισμό. Χάθηκε μια ευκαιρία να αναγνωριστεί η γενοκτονία των ποντίων. Η γενοκτονία των ποντίων, ναι, σας ευχαριστώ. Γιατί οι βουλευτές μας δεν πήγαν. Και δεν πήγανε για λόγους καθαρά μικροκομματικούς. Το ξέρετε αυτό, έτσι δεν είναι? Το ξέρει ο λαός, το ξέρουμε. Λοιπόν, εμείς δεν κοιτάμε ούτε μικροκομματικά, ούτε συμφεροντολογικά. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ακουστεί η φωνή του Έλληνα, του καθημερινού Έλληνα, στην Ευρώπη και να διεκδικήσουμε ότι αυτό συμφέρει τον Έλληνα πολίτη και φυσικά, όπως είπα, για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, να ξέρουμε πού πηγαίνουν τα χρήματα που έρχονται. Να υπάρχει διαφάνεια. Βεβαίως. Τώρα, επειδή μιλάμε για Ευρώπη και σήμερα είδα ότι ο εκπρόσωπος του κόμματός σας πήγε στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης και μάλιστα
έκανε και μια δήλωση όπου μίλησε και με τον Δήμαρχο βέβαια τον κύριο Αγγελούδη, αλλά είπε ότι είναι εναντίον στη διεξαγωγή του Euro Pride, επειδή μιλάμε για Ευρώπη, θα γίνει μια ευρωπαϊκή διοργάνωση, ο Euro Pride Θεσσαλονίκη, για 9 μέρες περίπου. Γιατί μάλιστα είστε εναντίον, για εξηγήστε μας. Ανέφερε εκτός από αυτά ο κύριος Θανάσουλας, εκπρόσωπος τύπου, αλλά και άλλα μέλη του διαρκούς βουλευτουρίου, αλλά και μέλη του κινήματός μας, αναφέρανε και τα έκτροπα τα οποία έχουν παρουσιαστεί και έχουν γίνει σε τέτοιες παρόμοιες εκδηλώσεις και όχι σε τόσο μεγάλο, με τόσο μεγάλο πληθυσμό που τώρα περιμένουν 40.000, 50.000, έχω ακούσει και για 70.000 ανθρώπους που θα έρθουν από άλλες χώρες ή ακόμη και από την ενδοχώρα. Λοιπόν, ο καθένας έχει δικαίωμα να παρουσιάζει και να διεκδικεί τις θέσεις του, όχι όμως προσβάλλοντας σύμβολα, ήθη, πεποιθήσεις, πίστη των άλλων. Και θα πρέπει να μπορούμε σαν πολίτες αυτής της πόλης να περπατήσουμε μέσα στην πόλη μας αυτές τις 9 μέρες μαζί με τα παιδιά μας, χωρίς να έχουμε το φόβο ότι θα αντικρίσουμε κάτι το οποίο δεν θα είναι βλαβερό για αυτά. Άρα άμα κάποιος εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρχει, άλλωστε αυτό είναι και ποινικό αδίκημα, είναι παράνομο το να... η βλασφημία και η ανακοροϊδεύει στη θρησκεία. Πλέον δεν είναι και τόσο. Δεν είναι και τόσο. Περί βλασφημίας τον έχουν καταργήσει. Όχι. Παρ' όλα αυτά όμως, άμα κάποιος εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρχει κάτι τέτοιο, δεν έχετε κάποια αντίρρηση. Να γίνει το Euro Pride. Ναι. Εμείς δεν είμαστε ποτέ υπέρ του Euro Pride. Επειδή μου λέτε για το λόγο της βλασφημίας. Αν αυτό λοιπόν σας εγγυηθούν ότι δεν θα υπάρξει κάτι τέτοιο. Δεν είναι μόνο απλά για το λόγο της βλασφημίας, είναι για το ότι προβάλλεται μία άλλη κοινωνία. Προβάλλεται, για μας υπάρχει η κλασική παραδοσιακή οικογένεια, ο πατέρας, η μητέρα, τα παιδιά. Και όχι ο γονέας ένα και εγώ ένα γονέας δύο που παρουσιάζει woke agenda. Γιατί αυτήν την ατζέντα προβάλλουν αυτοί οι άνθρωποι. Και είμαι σίγουρη ότι και... δεν έχω πρόβλημα με τους ομοφιλόφιλους τους ανθρώπους, έχω και φίλους οι οποίοι είναι ομοφιλόφιλοι. Ωστόσο όμως τα καταδικάζουν, σας πληροφορώ, όλα αυτά. Κανένας δεν θέλει να γίνεται φοράει στολές και να γελιοποιεί. Ίσα ίσα γελιοποιούνται με αυτές τις παρελάσεις που θέλουν να κάνουν. Και η σεξουαλικότητα του καθενός είναι προσωπική υπόθεση. Το τι κάνει ο καθένας στο κρεβάτι του δεν ενδιαφέρει τον άλλον. Δηλαδή τότε να βγούμε και όλοι οι υπόλοιποι straight, ας πούμε, και να κάνουμε παρέλαση. Είναι πράγματα αυτά. Δηλαδή τι να προβάλλω, τι, περηφάνεια γιατί, για το τι κάνω στο κρεβάτι μου. Το δικαίωμα όμως ενός ανθρώπου, όπως είπατε, για τη σεξουαλικότητά του είναι προσωπικό του θέμα. Το δικαίωμα όμως αυτού του ανθρώπου να βγαίνει με τον σύντροφό του και να πηγαίνει σε ένα εστιατόριο και όλα αυτά ή να κρατιέται χέρι-χέρι στην παραλία, πώς το κρίνεται? Αυτό δεν του το απαγορεύει κανείς και γίνεται. Δεν νομίζω ότι κανένας δείχνει ταυτότητα, ειδική ταυτότητα σεξουαλικότητα στα εστιατόρια. Δεν έχουν κανένα τέτοιο πρόβλημα. Φαινά δεν έχουν. Ίσα-ίσα προβάλλονται και όλα σε αυτοί. Ωστόσο όμως το δικαίωμα του καθενός μας σταματάει εκεί που ξεκινά η ελευθερία του άλλου. Στο σημαντικό βεβαίως. Άλλο το σημαντικό, γιατί εκεί θα ήθελα την άποψή σας, γιατί θίξατε και το θέμα της woke agenda για γονέα ένα, γονέα δύο. Αυτό είναι, μπορεί να, να το προτάσει η woke agenda, αλλά βλέπουμε ότι υιοθετείται και από κάποια κράτη στην νομοθεσία τους. Οπότε αυτό είναι ένα θέμα που μπορείτε θα έχετε σκεφτεί να θίξετε στο Ευρωκοινοβούλιο. Οπωσδήποτε. Αυτό είναι παγκόσμιο το... Η προώθηση της woke agenda γίνεται παγκόσμια, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, παντού. Και βλέπετε, είδαμε και φέτος, είδαμε τον πολιτισμό της Ευρώπης, τη Eurovision. Τι ήταν αυτό που είδαμε μέσα από τη Eurovision, όσοι το είδαν, εν πάση περιπτώσει. Ίσα-ίσα, κρατική τηλεόραση έφερε μέσα στο σπίτι μας, μέσα και σατανιστικές λατρείες. Και τα φύλλα για μας είναι δύο, το αρσενικό και το θηλυκό, και όχι 500. Όπως θέλουν να δείχνουν. Ξέρετε, είστε δημοσιογράφοι. Ναι, αλλά να σας θυμίσω ότι υπάρχει και το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού.
Βεβαίως. Αυτοπροσδιορίζεται καθένας για τον εαυτό του, μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται όπως θέλει. Αλλά υπάρχει όμως και ένα κοινωνικό στάτους το οποίο πρέπει να κρατείται. Δηλαδή, αν ο καθένας πει, διάβαζα ότι κάποιος προσδιορίζεται, λέει, ως, λέει ότι είναι 12 χρονών, δεν ξέρω, 14, δεν θυμάμαι πόσο, να σας πω, και είναι τέτοιο μικρό παιδάκι. Και τον έχει οθετήσει και μια οικογένεια, ο οποίος είναι 50 τόσο χρονών αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή κάποια, αυτά είναι αστειότητες προφανώς, ναι. Οποιαδήποτε ψυχασθένεια, οποιοδήποτε πρόβλημα ψυχιατρικό θα πρέπει να το προβάλλουμε σαν προσωπική, σαν αυτοπροσδιορισμό. Αυτοπροσδιορισμός μέχρι ένα σημείο. Γίνονται όμως αυτά, υπάρχουν αυτά που σας λέω. Δεν είναι υπερβολές. Είναι υπερβολές και δυστυχώς προβάλλονται υπερβολές. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κανένα πρόβλημα, όπως και με την τεκνοθεσία. Εμείς είμαστε κατά της τεκνοθεσίας. Τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια, μέσα από το νομικό πλαίσιο συμφώνου συμβίωσης, ήταν κατοχυρωμένοι νομικά. Για ποιο λόγο θέλανε να γίνει ο γάμος? Για την τεκνοθεσία. Αλλά και για την τεκνοθεσία, ένα παιδί, δηλαδή, επειδή μπορεί να είναι ορφανό ή δεν έχει δικαίωμα να έχει μητέρα και πατέρα. Εντάξει, τα δικαιώματα των ανθρώπων αυτό. Τα δικαιώματα των αγέννητων παιδιών δεν έχουν δικαιώματα τα αγέννητα παιδιά. Βέβαια, τώρα μιλάμε για γάμο, πολιτικό γάμο, δηλαδή μια διοικητική πράξη. Δεν μιλάμε για θρησκευτικό γάμο. Όπως είναι και το σύμφωνο συμβίωσης, και ο πολιτικός γάμος είναι μια διοικητική πράξη. Ναι. Είναι διοικητική πράξη ακριβώς. Οπότε τον γάμο, γιατί ποιο λόγο τον θέλανε? Γιατί θέλαν παραπάνω τον πολιτικό γάμο? Προφανώς για να είναι τα δικαιώματα ίσα, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν είναι. Κυρία Τσάρουχα, να σας ρωτήσω, ναι. Κλείνοντας σιγά σιγά, επειδή το είπατε και εσείς στην διάρκεια της συνέντευξής μας, ότι η φωνή της νίκης θα είναι και η φωνή εθνική και της Ορθοδοξίας μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό ακριβώς τι σημαίνει, γιατί βλέπουμε ότι η Ευρώπη είναι μια χριστιανική ήπειρος. Οι χώρες έχουν, οι περισσότεροι κάτοικοι αυτών των χωρών είναι χριστιανοί. Το θέμα, υπάρχει κάποιο θέμα, ας πούμε, μεταξύ ότι δεν είναι Ορθόδοξοι αλλά είναι χριστιανοί Προτεστάτες ή χριστιανοί Καθολικοί και όχι χριστιανοί Ορθόδοξοι? Ήταν η Ευρώπη χριστιανική. Τώρα έχει γίνει αντιθεϊκή. Όχι, ούτε καν αθεϊκή. Αντιθεϊκή. Πολεμούν δηλαδή το Θεό. Ήταν η Ευρώπη. Το ότι κάποια κράτη, τα περισσότερα κράτη, είναι, οι πληθυσμοί τους είναι άθεοι. Μπορεί να δηλώνουν ότι είναι, μπορεί να είναι χριστιανικά ή ξέρω εγώ, καθολικά. Αλλά βλέπουμε, ας πούμε, όταν κάνει και ο Πάπας περιοδίες και αυτά, ότι πάει πάρα πολλοί κόσμος, ότι έχουν ακόμα το θρησκευτικό συνέστημα, ή αντίστοιχα όταν πάει ο Πατριάρχης στις Ορθόδοξες χώρες. Ότι έχουν το χριστιανικό συνέστημα ακόμα, ναι. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν το χριστιανικό συνέστημα. Εμείς βέβαια μιλάμε και για την προβολή της Ορθοδοξίας. Γιατί στην Ορθοδοξία πιστεύουμε. Και είναι και η μόνη αλήθεια η Ορθοδοξία. Και ξέρετε κάτι, εμείς δεν είμαστε πολιτικοί οι οποίοι ξαφνικά ανακαλύψαμε την Ορθοδοξία ή την πίστη. Γι' αυτό δεν μιλάμε για θρησκεία, έτσι, μιλάμε για πίστη. Γιατί η πίστη είναι βίωμα στον καθένα. Αν δεν το βιώσεις, δεν μπορείς να το καταλάβεις αυτό το πράγμα. Λοιπόν, δεν είμαστε πολιτικοί που ανακαλύψαμε την Ορθοδοξία ή την πίστη. Είμαστε πιστοί που θελήσαμε να μπούμε μέσα στην πολιτική, θυσιάζοντας πολλά πράγματα, ακριβώς, και να σηκωθούμε στους καναπέδες μας, μήπως και αλλάξει κάτι σε αυτόν τον τόπο. Ναι. Και έχει διαφορά το να είσαι, όπως είδαμε, δεν θέλω να πω ονόματα, είδαμε πολιτικούς που ξαφνικά αρχίζουν και μιλάνε για την πίστη, για την Ορθοδοξία, είδαμε και να φορούν και μεγάλους σταυρούς, αλλά με το βίωμά τους δεν δείχνουν κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Εμείς προσπαθούμε όσο μπορούμε, άνθρωποι είμαστε και εμείς, δεν είμαστε τέλειοι, άνθρωποι είμαστε και με λάθη, και ωστόσο προσπαθούμε όμως να, όσο γίνεται, να είμαστε μέσα
στο νόμο του Ευαγγελίου, στο λόγο του Ευαγγελίου. Αυτό πιστεύουμε. Αυτό δεν το ακούμε από πολλούς πολιτικούς να λένε ότι άνθρωποι είμαστε και εμείς και κάνουμε λάθη. Συνήθως δεν το λένε αυτό το πράγμα. Μόνο ο Θεός είναι αλάθητος. Κανένας άλλος. Όλοι οι άλλοι κάνουμε λάθη. Α, και ο Πάπας νομίζει ότι είναι αλάθητος, αλλά δεν είναι. Λοιπόν, κυρία Τσαρούχα, κλείνοντας, πείτε μας γιατί κάποιος να βάλει σταυρό στην ζωή Τσαρούχα. Γιατί η ζωή Τσαρούχα, βασικά να πω ότι έχουμε ένα ψηφοδέλτιο που είναι με 42 πολύ αξιόλογους ανθρώπους και όποιον και να ψηφίσετε, όποιον και να ψηφίσουμε δεν θα χάσουμε. Μιλώντας για τον εαυτό μας, και δεν μου είναι τόσο εύκολο, δεν θέλουμε να μιλάμε για τον εαυτό μας, αλλά πρέπει να πούμε και κάποια πράγματα. Από τη στιγμή που είστε υποψήφια, επιβάλλεται. Πρέπει να πούμε και κάποια πράγματα. Λοιπόν, και σαν μητέρα και σαν γιαγιά και σαν εργαζόμενη τόσα χρόνια, γιατί εργάστηκα και 28 χρόνια στο ΙΚΑ, αλλά είμαι και καθηγήτρια, καθηγήτρια γαλλικών, έχω διδάξει και σε παιδάκια με σύνδρομο Down. Γνωρίζω λοιπόν τα προβλήματα του καθημερινού, τα καθημερινά προβλήματα του ανθρώπου, του συνταξιούχου, του εργαζόμενου, του βιοπαλλεστή, ακόμη και των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες, όπως και των φροντιστών τους. Υπήρξα και εγώ κάποια στιγμή φροντιστής ατόμου, όχι με ειδικές ανάγκες, αλλά με χρόνια νόσο. Και ακριβώς γι' αυτό αλλιώς μπορώ να διεκδικήσω προγράμματα και ό,τι καλύτερο μπορώ από την Ευρώπη για αυτούς τους ανθρώπους, για τον καθημερινό άνθρωπο. Είμαστε μέσα από το λαό, είμαστε άνθρωποι σαν εσάς, δεν είμαστε πολιτικοί επαγγελματίες, αγωνιζόμαστε με βλέμμα καθαρό, με το κεφάλι ψηλά και πάνω από προσωπικές διεκδικήσεις. Και αυτό είναι και αυτό το νιώθω και σαν χρέος, όπως σας είπα και πριν, να ακουστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η ελληνική χριστιανική φωνή. Ωστόσο και πάλι σας λέω ότι το ψηφοδέλτιο είναι πολύ αξιόλογο. Χαίρομαι που είμαι στη νίκη και χαίρομαι πραγματικά, ξέρετε, σε αυτή την περίοδο τώρα των ευρωεκλογών χρειάστηκε να γυρίσω αρκετά μέρη της Ελλάδος. Δεν πρόλαβα να γυρίσω βέβαια όλη την Ελλάδα, αλλά αρκετά μέρη της Ελλάδος. Γνώρισα πολλούς ανθρώπους και πολλούς ανθρώπους της νίκης, όχι μόνο στα μέλη αλλά και σαν ψηφοφόρους. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είδα ότι όλοι είμαστε στο ίδιο... Είμαστε στο ίδιο πλαίσιο, δηλαδή είδα ανθρώπους απλούς, ανθρώπους με καθαρό βλέμμα, ανθρώπους που αγαπάνε την πατρίδα, πιστοί στην Ορθοδοξία και που νοιάζονται πραγματικά για ένα καλύτερο μέλλον, για τα παιδιά μας και για τα εγγόνια μας. Και είμαι πολύ χαρούμενη που τους έχω γνωρίσει αυτούς τους ανθρώπους. Κυρία Τσαρούχα, κλείνοντας. Η νίκη είναι σε πολύ καλό δρόμο και πιστεύω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Πάντως εγώ να πω ότι πραγματικά δεν θυμάμαι άλλους υποψήφιους όταν τους δίνουμε το χρόνο να μιλήσουν για τον εαυτό τους να λένε ότι είναι ένα πολύ καλό ψηφοδέλτιο και οι 42 είναι πολύ καλοί και όποιον και να ψηφίσετε δεν θα χάσετε. Αυτό είναι προς τιμή σας. Τώρα αν είναι και προς όφελό σας θα φανεί μετά τις ευρωεκλογές, κυρία Τσαρούχα. Εμείς επειδή πιστεύουμε στο Θεό και στην αγάπη του Θεού και εγώ θεωρώ ότι... Και αυτό προσεύχομαι, να στείλει ο Θεός στην Ευρώπη τους πιο άξιους, όποιοι και να είναι αυτοί. Και εμείς δεν είναι μόνο αυτοί που θα πάνε στην Ευρώπη, από πίσω θα υπάρχει ένα ολόκληρο κλιμάκιο, μια ολόκληρη ομάδα, η οποία θα δουλεύει μαζί με αυτούς τους ανθρώπους. Και εν πάση περιπτώσει, όπου θέλει ο καλός Θεός, ας με κατατάξει. Εμείς να ευχηθούμε από καρδιάς καλή επιτυχία, κυρία Τσαρούχα, και να σας ευχαριστήσουμε για την ωραία συνομιλία. Καλό σας βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Χαίρετε.